Καταστροφές στα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή του ποταμού Αξιού έχει διαπιστώσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αποδίδει την κατάσταση αυτή στην πάροδο των ετών αλλά και τη μη συντήρηση των έργων. Στο πλαίσιο αυτό, το επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να γίνουν αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότητας του ποταμού Αξιού και των ρεμάτων που συμβάλλουν σε αυτόν. Στόχος του έργου είναι η προστασία της περιοχής από καταστροφές και υποβάθμιση αλλά και η προστασία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή από πλημμύρες. Το έργο αυτό έχει προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ. Στο μεταξύ, στα έργα διευθέτησης τμήματων του Χυμάρου του Ανθεμούντα αναφέρθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, απαντώντας στη σχετική επερώτηση της Λαϊκής Εισπύρωσης. Σχετικά με το έργο διευθέτησης του Χυμάρου του Ανθεμούντα, το οποίο εντάχθηκε πρόσφατα στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με προϋπολογισμό περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ, κυρία Πατουλίδου σημείωσε ότι θα διευθετηθεί ένα τμήμα μήκους 2,5 χιλιόμετρων του Χυμάρου, αλλά και τα τμήματα των 6 χυμάρων που εκβάλλουν στον Ανθεμούντα. Αλλά έχουμε την δυνατότητα και μέσω της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε συνεργασία και, με τον Δήμο Δέλτα να μπορέσει να γίνει η διευθέτηση όλων των ομβρίων, γιατί και τους δρόμους να κάνεις, εάν τα νερά δεν έχουν διέξοδο διαφυγής, πάλι θα καταστραφούν. Αλλά εγώ εκείνο που θέλω να εστιάσω είναι περισσότερο στην διευθέτηση του ρέματος του Χυμάρου του Ανθεμούντα, όπου ήδη το 2008 ένα κομμάτι γύρω στα 2 χιλιόμετρα 50 μέτρα είχε διευθετηθεί με έναν προϋπολογισμό κοντά στα 2 εκατομμύρια και κάτι παραπάνω. Αυτό τελείωσε το 2008, αλλά πρόσφατα εντάχθηκε, ο Χύμαρος δεν είναι μικρός έτσι, εντάχθηκε άλλο ένα κομμάτι 2,5 χιλιόμετρων περίπου του Χυμάρου Ανθεμούντα με έναν προϋπολογισμό κοντά στα 9 εκατομμύρια, όπου θα διευθετηθούν και οι 6 χύμαροι που πέφτουν σε αυτόν τον χύμαρο, και πιστεύοντας ότι όταν θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο, η αντιπλημμυρική θωράκιση από την μεριά Δήμος Βασιλικών μέχρι και της εκβολής του Ερμαϊκού θα διευθετηθεί, οπότε θα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόσημο για την αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλονίκης. Από την παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης, ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης ανέφερε ότι η ευρύτερη περιοχή της λεκάνης του Ανθεμούντα και ειδικότερα το τμήμα της στον Δήμο Θέρμης, που είναι και το μεγαλύτερο, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα αντιπλημμυρικής θωράκισης. Έκανε λόγο για ελάχιστες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικών έργων που υπολείπονται κατά πολύ των στοιχειωδών αναγκών και για δεκάδες τυφλά ρέματα που έχουν καλυφθεί παρανόμως και σήμερα δεν υφίστανται. Θέσαμε την διοίκηση της περιφέρειας πρώτον ευθυνότητα, όπως και την κυβέρνηση. Είναι γνωστό σε όλους ότι τα αντιπλημμυρικά έργα δεν είναι έργα πρώτης προτεραιότητας, γιατί δεν έχουν άμεση ανταποδοτικότητα. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, να βάλει κανείς σε αυτά διόδια, και δεν είναι και έργα προτεραιότητας, γιατί δεν είναι στους άξονες της ανάπτυξης, κυρίως να γίνει περιοχή διαμετακομιστικό κέντρο για το εμπόριο και περιοχή παροχής υπηρεσιών και τουρισμού. Δεν είναι επομένως στους άξονες προτεραιότητας από τις κυβερνήσεις, επειδή δεν είναι έργα προτεραιότητας για το κεφάλαιο. Είναι όμως έργα προτεραιότητας για την ζωή και την περιουσία των κατοίκων της περιοχής. Είναι η κατάσταση σε όλους μετά τα γεγονότα της Μάνδρας έχει, νομίζω, γίνει κατανοητή. Η περιοχή έχει ζήσει και θύματα πριν μερικά χρόνια. Αν θυμάμαι καλά, το 2010 στην Θέρμη. Εκείνο το ρέμα που υπήρχε το θύμα εν μέρη έχει διευθετηθεί, όχι ολόκληρο. Εν πάση περιπτώσει, απαιτούμε με αυτή μας την παρέμβαση να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στα αντιπλημμυρικά έργα. Αυτό που τόνισε η κυρία Πατουλίδου είναι ότι θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα στις περιφέρειες να προχωρούν σε αντιπλημμυρικά έργα με χρηματοδότηση όχι μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, αλλά έχοντας τον κατάλληλο σχεδιασμό και στόχευση όπου κρίνεται αναγκαίο.